Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής με ένα ιδιαίτερο θέμα, ένα ξεχωριστό θέμα. Όταν η σωστή εκπαίδευση, φίλες και φίλοι, παντρεύεται με τον πρωταθλητισμό, μπορούν να γίνουν θαύματα. Το Elite Athlete Program που λειτουργεί στα εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα βοηθά τους μαθητές να συνδυάσουν αρμονικά σπουδές και σπορ. Ο συνδυασμός πρωταθλητισμού και μόρφωσης στην Ελλάδα είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Και όσοι μαθητές επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό χωρίς να θυσιάσουν την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, έχουν ανδιαφυσβήτητα ιδιαίτερες ανάγκες. Το Elite Athlete Program φτιάχτηκε πριν από 4 χρόνια, ξεκίνησε πιλωτικά να λειτουργεί. Γιατί παρατηρήσαμε στο σχολείο ότι είχαμε κάποιους μαθητές πολύ δυνατούς ακαδημαϊκά, οι οποίοι ακολουθούσαν το σπορ το οποίο αγαπάνε, είχαν ιδιαίτερο ταλέντο και στον αθλητισμό και είδαμε ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές είχαν ιδιαίτερες ανάγκες. Είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στα παιδιά και να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε, τον αθλητισμό, και να το κάνουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα να παραμένουν και υψηλό επίπεδο μαθητές. Το σχολείο για τα μέλη του Elite Athlete Program επιδοτεί τα δίδακτρά τους. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια αθλητική υποτροφία για αυτά τα παιδιά. Λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Ξεκινάνε οι μαθητές το πρωί με προπονήσεις, συνεχίζουν με το ακαδημαϊκό τους πρόγραμμα, ακολουθούν τη διατροφή τους στο σχολείο και φεύγουν αργότερα το απόγευμα και πηγαίνουν στις ομάδες τους για προπόνηση. Συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους των παιδιών και δουλεύουμε σε ατομικά χαρακτηριστικά. Ο στόχος μου προσωπικά στις προπονήσεις εδώ πέρα είναι να βελτιώνω όσο πιο πολύ μπορώ και προσπαθούμε ό,τι απώλεια έχουμε από αποφάσεις γενικά που μας λείπουν μέσα στο παιχνίδι να τις βελτιώνουμε. Τα φέλη είναι δύο. Πρώτα έχει την εξτρά προπόνηση και το δεύτερο είναι ότι τους βοηθάμε να κρατήσουν και ακαδημαϊκά σε υψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να είσαι καλά και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείς να παίξεις εύκολα τένις. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί γιατί έχει άξιους προπονητές, επιλέγει τους αθλητές οι οποίοι θα μπουν βάσει επιδόσεων, διακρίσεων, βάσει στόχων και ακαδημαϊκού επίπεδου. Καταρχάς, για να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχουμε και καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Δηλαδή, κάποιος μαθητής που δεν είναι δυνατός στο σχολείο δεν συμμετέχει εδώ πέρα. Κοιτάμε τις αδυναμίες του κάθε παίχτη στο τεχνικό κομμάτι και επικεντρωνόμαστε ανάλογα τις αδυναμίες τους συγκεκριμένα σε κάθε παίχτη ξεχωριστά. Προσπαθούμε κάθε μέρα εδώ στο σχολείο ουσιαστικά να βοηθάμε τα παιδιά στις δυσκολίες καθημερινότητάς τους, να οργανώσουν την προπόνησή τους, να οργανώσουν τα μαθήματά τους, το χρόνο που θα διαβάσουν, ώστε να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στη ζωή τους. Η εξφασκία σε ένα άθλημα προσφέρει πειθαρχία πάρα πολύ. Το παιδί νιώθει ότι είναι κυρίαρχος του εαυτού του και δεν στηρίζεται από κανένα άλλο γύρω του. Όπως είναι και η ίδια η ονομασία του προγράμματος, είναι Elite Athlete Program. Δηλαδή, μιλάμε για αθλητές οι οποίοι ήδη έχουν κάποιες διακρίσεις ή έστω έχουν στόχο κάποιες διακρίσεις στο άθλημά τους. Η μεγαλύτερη διάκριση για εμάς και η μεγαλύτερη χαρά μας είναι οι επιτυχίες τους στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχουμε ήδη μαθήτριες την περασμένη χρονιά, για παράδειγμα, την Έλενα Τζενάκη, η οποία πήγε με πλήρη υποτροφία στο University of California Berkeley για υδατοσφαίριση. Η Έλενα Χριστοφή συμμετέχει στο τένις σε διεθνή τουρνουά. Η Νιόβη Ζοφόλη μόλις δέχτηκε πριν από περίπου ένα μήνα πρόταση από το Πανεπιστήμιο της Σουηδίας, από το Πολυτεχνείο, το Royal Institute of Technology. Έχουμε πολλές και άλλες τέτοιες διακρίσεις και αυτή είναι για μας η μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, θα έλεγα περισσότερο οι γονείς και τα παιδιά φυσικά, αλλά οι γονείς, γιατί αυτοί μπορούν να έχουν μια δεύτερη σκέψη για το μέλλον τους και την αγωνία. Το σχολείο καλύπτει αυτή την αγωνία τους για το πώς θα πάνε και στα μαθήματα, που είναι πολύ σημαντικός τομέας.
Ξεκινώντας λοιπόν πιλωτικά πριν από 4 χρόνια, μπορώ να σας πω 4 χρόνια αργότερα ότι αυτό που προέκυψε σαν ανάγκη σε κάποιους λίγους αθλητές τότε έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να δίνει πραγματικά την ευκαιρία σε όλους τους ταλεντούχους αθλητές στην Ελλάδα να έχουν ένα δυνατό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να πετυχαίνουν και στις αθλητικές επιδόσεις που επιθυμούν.